Είναι τιμή για μένα και ταυτόχρονα ευθύνη, όπως καταλαβαίνετε. Για να μην μασάμε τα λόγια μας, είναι γνωστό ότι η ΔΕΙΑΣ αφορά όχι απλά τους πολίτες των Σερών όπως κάθε άλλο νομικό πρόσωπο, είναι το μοναδικό νομικό πρόσωπο του Δήμου, το οποίο έχει άμεση σχέση με όλους τους δημότες, έχει οικονομική συναλλαγή και μάλιστα μια οικονομική συναλλαγή πάνω σε ένα αγαθό το οποίο είναι το νερό, είναι η ίδια ουσία της ζωής. Και δεν είναι μόνο το νερό, είναι και αποχέτευση, δηλαδή είναι και το περιβάλλον. Άρα λοιπόν έχουμε ένα χρέος, έχουμε μια ευθύνη να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής στους δημότες του Σερών. Κρατήσουμε τα καλά, γιατί υπάρχουν και πολλά καλά, τα οποία είναι άδικο μερικές φορές να μην αναγνωρίζονται. Είμαστε από τις καλύτερες ΔΕΙΑΣ στην Ελλάδα, να το γνωρίζει αυτό ο κόσμος. Η ποιότητα του νερού είναι καλή, η ποιότητα των υπηρεσιών είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Υπάρχουν όμως και αρκετά άσχημα, αρκετά κακά, αρκετά στραβά, όπως θέλετε χαρακτηρίσετε, τα οποία οφείλουμε να τα διορθώσουμε. Ναι, φιλοδοξία είναι, το είχα πει και εγώ προεκλογικά αυτό το πράγμα, η μείωση κατά 30% στην τιμολόγηση του νερού και φυσικά όχι σε όλα τα υδρόμετρα. Θα υπάρξουν δηλαδή κλίμακες και θα υπάρξουν κριτήρια με τα οποία θα γίνουν οι μειώσεις, επαναλαμβάνω, στην τιμολόγηση του νερού. Είναι μια δέσμευση, θα γίνει ανάλογη μελέτη και μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Η νέα Δημοτική Αρχή έχει σχέδια για τη ΔΕΙΑΣ. Η ΔΕΙΑΣ θα είναι μοχλός ανάπτυξης ολόκληρου του Δήμου, γιατί αφορά, όπως προείπα, δύο από τα σημαντικότερα ζητήματα που μπορεί να αφορούν το Δημότη. Είναι το νερό, είναι η ίδια ουσία της ζωής, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και το περιβάλλον, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να, πέρα από εμάς τους ίδιους, είναι κάτι το οποίο αφορά και τις μελλοντικές γενναίες. Ναι, τα μέτωπα είναι πολλά, δεν είναι μόνο φουσκωμένοι λογαριασμοί, είναι ότι υπάρχουν και απαιτήσεις των εργαζομένων, πρέπει να τα δούμε αυτά, είναι τρέχοντα θέματα και μάλιστα άμεσα από την πρώτη μέρα που αναλαμβάνουμε θα πρέπει να τα δούμε. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πάνω απ' όλα μιλάμε για το Δήμο. Εκεί δεν υπάρχουν κομμάτια ξεχωριστά, ούτε χωράει να υπάρχουν αντίπαλα στρατόπεδα, είναι ο Δήμος και το συμφέρον του Δημότη.